Η εθνική ομάδα μπάσκετ δεν τα κατάφερε. Γνώρισε την ήττα με 97-72 από την Τσεχία στον τελικό του προολυμπιακού τουρνουά που διεξήχθη στον Καναδά. Και πλέον είναι εκτός Ολυμπιάδας με τους Τσέχους, που είναι πλέον οι κακοί μας δαίμονες, να πανηγυρίζουν την πρόκρισή τους στην Ολυμπιάδα του Τόκιο. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο οι Τσέχοι ξεκίνησαν πάρα πολύ δυνατά, με 15-4, σουτάροντας 74% στα δίποντα σε όλο το πρώτο δεκάλεπτο. Η εθνική μας προσπάθησε με τον Μίτογλου να μειώσει σε 22-15, αλλά η Τσεχία έκλεισε την πρώτη περίοδο με 10 πόντους διαφορά, 32-22. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι Τσέχοι ήλεγχαν τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα το παιχνίδι, προηγούμενοι με 50-43, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με διαφορά συν 7. Η εθνική μας ομάδα βρήκε περισσότερες λύσεις επιθετικά, συγκεντρώθηκε στην άμυνα, αλλά η τρίτη περίοδος ήταν καταστροφική. Ένα επιμέρους σκορ των Τσέχων 31-11 εκτόξευσε τη διαφορά. Σλούκας, Καλάθης, Μίτογλου και Παπαγιάννης ήταν εκτός, ειδικά οι τρεις πρώτοι. Και το 81-54 που διαμορφώθηκε στο φινάλε της τρίτης περίοδου έκανε την εθνική να αναζητεί ένα θαύμα. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να συμβεί επουδενή λόγο. Φτάσαμε λοιπόν στο 97-72, στον πικρό αποκλεισμό για το αντιπροσφαιρικό μας συγκρότημα, αλλά και στο αδείο του Ρικ Πιτίνο από την εθνική μας ομάδα, όπως τόνισε ο ίδιος μετά το τέλος της αναμέτρησης. Δεν υπάρχει μέλλον για εμένα. Δεν είμαι πλέον ομοσπονδιακός προπονητής. Ήταν μια μικρή θητεία για μένα. Μου πήρε πολύ χρόνο, μου πήρε 6 εβδομάδες και έχω μια ομάδα πίσω στην πατρίδα μου. Ήταν μια συμφωνία και μια διοργάνωση. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι επικεφαλής στην ομοσπονδία, αλλά υπάρχουν καταπληκτικοί Έλληνες προπονητές. Αγαπώ την Ελλάδα και θα τους βοηθήσω. Αλλά για εμένα ήταν μια συμφωνία για μια διοργάνωση. Δεν πετύχαμε το στόχο μας, που ήταν να φτάσουμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, σπουδαία η Τσεχία, αλλά μας πλήγωσε το γεγονός ότι δεν είχαμε ημέρα για να προετοιμαστούμε. Μας κέρδισαν. Κυριάρχησαν στο rebound, είχαν διπλάσιο assist. Η προσπάθεια ήταν εκεί. Το παιχνίδι μας όμως όχι. Σπουδαία ομάδα η Τσεχία. Ήταν καλύτερη από εμάς. Έπαιξαν σε ένα στυλ που δεν είμαστε συνηθισμένοι. Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι όπως θέλαμε. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ρικ Πιτίνο.